Προσπάθειας εκπαίδευσης Ανατολικής Οσοκράτης χαιρετίζει και τη σημερινή επενδυακή κινητοποίηση. Ένας μήνας έχει περάσει από την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία και τα προβλήματα στην εκπαίδευση παραμένουν πολλά και σοβαρά. Στα σχολεία της Ανατολικής Αττικής τα κενά σε εκπαιδευτικούς είναι εκατοντάδες, κυρίως στην ειδική αγωγή, αλλά και στην κάλυψη θέσεων που προέκυψαν από εκπαιδευτικούς που έχουν πάρει άδεια επειδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Αλήθεια, πόσες χιλιάδες διδακτικές ώρες πάνε χαμένες. Η καθαριότητα σε πολλά σχολεία της περιοχής μας είναι στοιχειώδης και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της παρούσας κατάστασης. Οι μαθητές εξακολουθούν να στηβάζονται σε αίθουσες κλειδιά, αφού ο αριθμός τους σε κάθε τμήμα φτάνει τους 25. Όσο για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής στην περιοχή μας, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν πήρε η κυβέρνηση κανένα μέτρο για την ουσιαστική εφαρμογή της. 300 νύχια στο Δήμο Αγαρνών στηβάζονται σε παιδικούς σταθμούς, περιμένοντας να ετοιμαστούν οι αίθουσες κλειδιά που προορίζονται για αυτά. Συνάδελφοι, εκτός από όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας νομοθετούν την απαράδεκτη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών. Πράξη που εντάσσεται στο συνολικότερο χτύπημα της δράσης των σωματείων των εκπαιδευτικών. Και εδώ βρίσκεται η αρχή, γιατί το χτύπημα της συλλογικής δράσης θα επεκταθεί σε όλα τα σωματεία των εργαζομένων, σε όλους τους χώρους δουλειάς. Ο αγώνας όλων μας απέναντι και σε αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης είναι μονόδρομος. Η εκπαιδευτική σε συμπόρευση με το γονεϊκό κίνημα και δίπλα στους μαθητές μας, που δίνουν και αυτοί το δικό τους αγώνα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για δημόσια δωρεάν παιδεία, αντάξια των αγώνων και των θυσιών του ελληνικού λαού, για σχολεία καθαρά και ασφαλή, με λιγότερους μαθητές στην τάξη. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, μαζικά δωρεάν τεστ για όλους. Συνεχίζουμε τον αγώνα δυναμικά.